Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Don't Starve, ένα παιχνίδι που παίζω τον τελευταίο καιρό. Έχω ήδη κάνει ένα preview εδώ πέρα για να δω τι φάση παίζει με το PS4, γιατί το έχω παίξει προς το παρόν μόνο στο PC. Και θα μπούμε στο Reign of Giants και όχι βασικά στο Shipwreck, γιατί δεν έχω καμία ιδέα σχετικά με το τι γίνεται με το Shipwreck. Χαρακτήρας. Έχει διάφορους χαρακτήρες, τους οποίους δεν έχω ξεκλειδώσει γιατί το παιχνίδι το αγόρασα πρόσφατα από το PS4. Είναι survival. Η εταιρεία που το έφτιαξε λέγεται Clay. Και ας πούμε. Εντάξει, ας είναι. Λοιπόν, τι γίνεται με το Don't Starve. Don't Starve είναι ένα παιχνίδι που, όπως βλέπετε, κάνει generate αυτή τη στιγμή τον κόσμο, που σημαίνει ότι είναι κάθε φορά διαφορετικό. Έχεις έναν τύπο ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει. Ξεκινάς χωρίς να έχεις απολύτως τίποτα. Δεν έχεις ούτε ρούχα, εξοπλισμό, ας πούμε, ούτε φωτιά, ούτε τίποτα. Και ενίγο προσπαθείς να επιβιώσεις το βράδυ. Το βράδυ στο οποίο μπορεί να σε σκοτώσουν περίεργα πράγματα. Σαν σκιές, κάτι ας πούμε. Γιατί λέγονται nightmares ουσιαστικά στο παιχνίδι. Τι άλλο γίνεται, έχεις να διαχειριστείς την πείνα σου. Έχεις να διαχειριστείς τη ζωή σου, γιατί υπάρχουν αντίπαλοι μέσα στο game. Οπότε θα χάσεις life και δεν πρέπει να πεθάνεις. Όπως επίσης και το sanity ουσιαστικά, που είναι το κατά πόσο είσαι sane, ας πούμε, κατά πόσο τα έχεις καλά στο μυαλό σου. Λοιπόν, αυτοί είμαστε εμείς. Ο δικός μου χαρακτήρας, λοιπόν, γιατί κάθε χαρακτήρας κάνει κάτι διαφορετικό, αλλά ο συγκεκριμένος είναι ο αρχικός και ο πιο ουδέτερος, ας πούμε. Αυτό που κάνει ο χαρακτήρας είναι ότι σιγά σιγά μεγαλώνει μούση, το οποίο του επιτρέπει να μείνει πιο ζεστός το χειμώνα. Όσο περνάνε οι μέρες, οι εποχές αλλάζουν. Δηλαδή τώρα είναι φθινόπωρο ουσιαστικά και θα πρέπει να προετοιμαστούμε για να αντέξουμε το χειμώνα, και μετά από αυτό πεταλούδα την πύρα. Και μετά από αυτό εννοείται πως έρχεται άνοιξη, καλοκαίρι και κάνει κύκλους κτλ. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, μαζεύουμε grass. Μαζεύουμε grass, flint και sapling, τα οποία ουσιαστικά βοηθάνε λίγο για την αρχή για τις φωτιές και αυτά. Μερικά berries σίγουρα για να έχουμε κάτι να φάμε. Για δώσ' το. Καλό είναι πρώτες μέρες να εξερευνούμε. Και μου αρέσει πολύ το ότι έχουμε ήδη βρει ένα δρόμο, αυτό το πετρινό δρομάκι εδώ πέρα. Σημαίνει πως εδώ κοντά έχουν. Γεια σου. Έχουν χωριό τα κουνέλια, πήγα να πω. Τα γουρούνια. Και αυτό είναι και το biome που είναι και τα γουρούνια γενικά. Με αυτά τα δεντράκια τα συγκεκριμένα. Κόκκινα μανιτάρια δεν νομίζω πως θέλω. Λοιπόν, ουσιαστικά τώρα ψάχνουμε, πάμε να εξερευνήσουμε τον κόσμο, να δούμε τι παίζει από εδώ και από εκεί. Γιατί για να κάνουμε τη βάση μας, θα πρέπει να βρούμε ένα σημείο στο οποίο το βίο βασικά θα μας βολεύει ώστε να είμαστε κοντά σε διάφορα πράγματα, όχι μόνο σε ένα. Λοιπόν, θα κάνουμε craft ένα τσεκουράκι και βλέπω ότι μας παίρνει και για πίκαξ, το οποίο είναι καλό. Λοιπόν, ήδη τσεκουράκι. Θα κόψουμε κανένα δέντρο. Να έχουμε για τη φωτιά τη νύχτα. Αν και όπως είπα, πρώτες μέρες είναι εξερεύνηση. Έχω σκοπό να βγάζω ουσιαστικά ένα επεισόδιο που θα διαρκεί 2 μέρες παιχνιδιού. Το έχω δει αυτό και έπιανε μια χαρά. Ωραία, έχουμε και τα pine cones. Αν λέγονται έτσι. Εντάξει, δεν λέγονται έτσι, αλλά τα αντίστοιχα είναι τα pine cones. Ναι, γενικά στο παιχνίδι ποιος είναι ο σκοπός, να επιβιώσεις και όπως επιβιώνεις, για να αντέξεις βασικά και να επιβιώσεις. Πρέπει να φτιάξεις όπλα, πρέπει να φτιάξεις εξοπλισμό, armor και τέτοια. Πρέπει να φτιάξεις, ας πούμε, μια κατσαρόλα για να μπορείς να τρως. Ένα κρόκποτο που στο λέει το παιχνίδι. Να φτιάξεις ένα alchemy engine, το οποίο θα σε βοηθήσει να κραφτάρεις πιο scientific πράγματα, ας πούμε, πιο ιδιαίτερα. Αυτός είναι ο χάρτης μας. Ο κόσμος είναι τεράστιος γενικά στο παιχνίδι μέσα. Και δεν οδηγεί πουθενά. Μάλιστα. Αυτό δεν ήταν και πολύ καλό. Λοιπόν, ελπίζω ότι θα βρω το χωριό. Πράγμα που δεν συνέβη. Κάτσε να δω τι έχω για φωτιές.
γιατί όταν θα έρθει το βράδυ πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ας στήσω ήδη ένα torch. Να το έχω έτοιμο. Γιατί το βράδυ μου φαίνεται απλά θα περιπλανηθούμε. Λοιπόν, εδώ, αυτά είναι αράχνες. Αράχνες μας αρέσει να έχουμε κοντά μας, σε γενικές γραμμές. Μας ενδιαφέρει να βρούμε τα μπίφαλος, τα οποία είναι κάποια ζώα που απλά τρέχουν και αφήνουν κάτω poops. Βασικά δεν τρέχουν και τόσο, ψέματα λέω. Αλλά είναι οι αφήνουν κάτω poops όντως. Γιατί μας ενδιαφέρει, γιατί αφήνουν poops που σημαίνει λίπασμα, που σημαίνει ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να βάλουμε κάποιες φάρμες ή κάτι τέτοιο. Επίσης το wormhole εδώ είναι καλό. Είναι όμορφο. Wormholes είναι τρύπες ανά το αμπιφαλός. Για σκόριτσια. Λοιπόν, wormholes είναι καλά γιατί... γιατί ουσιαστικά σου επιτρέπουν από ένα σημείο όπως είμαστε για... από ένα σημείο όπως είμαστε εμείς εδώ πέρα, να τηλεμεταφερθούμε ουσιαστικά, ας πούμε, σε ένα άλλο τυχαίο σημείο πάνω στο χάρτη. Οπότε έχουμε πιο γρήγορη πρόσβαση σε άλλα πράγματα. Sorry, έχουμε και αρρωστής. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, μπιφαλάκια εδώ. Άλλο που μου αρέσει που βλέπω. Κοίτα εδώ τι γίνεται πάνω, ε. Λοιπόν, το poop γρήγορα. Αυτή εδώ η τύπη περίεργη, το άλογο και το... δεν ξέρω τι είναι. Α, είναι bishop, ας πούμε, ναι. Είναι chess pieces. Είναι κομμάτια σκακιού. Τώρα μην με ρωτήσετε για το lore του παιχνιδιού. Απλά anyway, είναι πράγματα μηχανικά. Τα οποία μπορείς να τα σκοτώσεις για να σου δώσουν gears. Τα οποία σε βοηθάνε να φτιάξεις, ας πούμε, ένα ψυγείο, να έχεις ένα σπιτικό κι εσύ. Όπως καταλαβαίνεις. Λοιπόν, γιατί μαζεύω από αυτά, έχω ήδη 23. Πάμε παρακάτω. Ωραία, φτάσαμε και εδώ στο τέλος. Καλό είναι, ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνεις στις πρώτες μέρες είναι να εξερευνήσεις αρκετά το χάρτη, να ξέρεις τι σου γίνεται. Συνήθως το κάνω περιμετρικά. Αυτό δηλαδή που βλέπετε ακριβώς. Τώρα το να περάσω ακριβώς πάλι από τη μέση δεν έχει καμία σημασία. Σε νοιάζει να ξέρεις που τελειώνει ο κόσμος και κατ' επέκταση τι υπάρχει στον επόμενο βιότοπο που υπάρχει. Αυτά δεν με χαλάνε να τα έχω. Έχουμε θέμα επίσης, όπως βλέπετε κάτω είναι το inventory. Δεν θα μπορούμε να έχουμε χίλια πράγματα πάνω μας. Το... ρεαλιστικό κομμάτι του παιχνιδιού, ας πούμε. Θα πρέπει να φτιάξουμε ένα backpack σε κάποια φάση. Αλλά εντάξει. Πάνω δεξιά λοιπόν θα δείτε ότι υπάρχει... είναι το πάνω το κυκλάκι, το πάνω-πάνω. Ουσιαστικά σου λέει τι μέρα είναι. Για δώσ' το. Σου λέει τι μέρα είναι, προετοιμάζω το torch γιατί θα πέσει νύχτα στο Παλέρμο. Ακούω ωραίες μελισσούλες. Έχει διάφορα πράγματα γίνει για το παιχνίδι. Λοιπόν, άντε το βάλω. Οπ, μανιταράκι μπλε. Κανονικά με ενδιαφέρουν αυτά, αλλά σε άλλο παιχνίδι. Εννοώ ότι όχι. Εννοώ με άλλο χαρακτήρα ουσιαστικά. Λοιπόν, για να δούμε. Λίγο ζουμί. Ωραία. Λοιπόν, εκεί πάνω έχει το σε ποια μέρα βρισκόμαστε, πόσες μέρες έχουμε επιβιώσει. Το κίτρινο κομμάτι είναι η μέρα, ουσιαστικά. Ακούω πολλές μέλισσες εδώ. Είναι το άμα είναι μέρα λοιπόν το κίτρινο κομμάτι. Και το πιο διάστημα όλης της ημέρας έχει ήλιο. Το κόκκινο κομμάτι είναι το απόγευμα, το μπλε είναι το βράδυ. Το απόγευμα δεν έχουμε πρόβλημα να κυκλοφορούμε. Απλά ουσιαστικά αλλάζει το... σε ποια φάση λίγο βρίσκεται το game. Και με αυτό θέλω να πω ότι... το απόγευμα μπορεί να βγαίνουν κάποια άλλα πλάσματα, ας πούμε. Πιο επιθετικά ή λιγότερο. Δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μιλάω. Αλλά εντάξει, όντως έτσι είναι. Θα φτιάξω ένα δεύτερο φακό. Φακό αυτό, από πάντα. Για να είμαι σίγουρος. Αυτά λοιπόν. Τα γκράσια, ας πούμε, που τα κόβω. Ή τα δέντρα ή το οτιδήποτε. Αυτά ξαναμεγαλώνουν. Έσβησε λοιπόν ο φακός. Αλλάζουμε μια χαρά. Φλίντ δεν με χαλάει. Λουλούδια. Τα λούδια μα τα σηκώσει, ανεβαίνει το sanity. Άρα ναι, και δεν μίλησα για αυτά, sorry. Λοιπόν, το κάτω αριστερά κυκλάκι, το κίτρινο είναι το στομάχι, που σου λέει ουσιαστικά πόσο πεινά, στα αυτονόητα. Τα άλλα αντίστοιχα είναι η ζωή μου, άμα έχω χάσει life που δεν έχω χάσει life. Οπ, λοιπόν, τι γίνεται με αυτόν εδώ. Του. Όπα, λάθος. Παιδιά, να πούμε λίγο τα κουμπιά. Λοιπόν, κάνεις drop. Όχι, δεν το κάνεις.
Πήγα να κάνω κάτι για να κερδίσω λίγο κρέας, να χτυπήσω. Να κερδίσω έναν τέτοιον. Ένα τύπο. Αυτόν εδώ που έχει το λαγούμι. Λοιπόν, πρώτα να κάνουμε equip αυτό. Και να ρίξουμε κάτω αυτά. Ναι. Σε μια φανταστική περίπτωση θα έβγαινε έξω να πάρει τα rocks. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχει πέσει ape. Δεν έχω ιδέα. Anyway, λοιπόν, πού βρισκόμαστε και για ποιο λόγο. Αχα, λοιπόν, εδώ έχουμε μελίσια, τα βλέπουμε, έτσι. Μελίσια είναι πολύ σοβαρά. Να κάνεις μια προετοιμασία για το. Όχι το χειμώνα, αλλά anyway, μπορείς να πάρεις τις δικές σου μέλισσες. Ώστε να μαζεύουν γύρω λοιπόν από τα λουλούδια και να έχεις μέλι, κανονικά. Να γίνεις μελισσοκόμος όμορφος, ωραίος. Να δεις και μέλισσες. Κάπου ενδεχομένως να έχει και. Α, γι' αυτό έχει και λουλούδια εδώ γύρω. Δεν ξέρω αν έχει σχέση, αλλά μπορεί και να έχει κάποια σχέση. Κάπου υπάρχει και μια φωλιά βασιλική. Beehive, anyway, πώς λέγεται. Της βασίλισσας. Το οποίο είναι ακραίο boss που παίζεις στο παιχνίδι, αλλά πρέπει να είσαι στο late game για να το παίξεις. Δεν είναι καθόλου εύκολη. Και τώρα πού πηγαίνουμε λοιπόν. Γεια σου λαγέ. Λαγούς μπορούμε να πιάσουμε. Σε γενικές γραμμές. Γίνεται δηλαδή αυτό. Γίνεται να φτιάξεις μια παγίδα. Κι άλλες μέλισσες εδώ. Δεν παίρνω παραπάνω berries και πράγματα αν έχετε την απορία. Γιατί όπως προχωράμε πρέπει να. Βασικά πρέπει να προχωράμε για να εξερευνούμε λίγο το μέρος. Και δεν με νοιάζει να έχω 300 berries πάνω μου. Ίσα-ίσα υπάρχει περίπτωση να χαλάσουν όσο τα έχω πάνω μου. Ένα άμα τα αφήσει εκεί, τσακ, πετάγεσαι, λες. Πάμε για φαΐ, καλησπέρα. Το φλίντ δεν μας χαλάει που το παίρνουμε. Είναι και μια. Ένα. Πώς λέγεται. Εντάξει, το προϊόν μου γιατί στο. Γεια σου. Κοίτα πώς το έχει, ρε. Δεν το φτάνεις με τίποτα. Anyway, είναι και ένα item. Το φλίντ που δεν είναι εύκολα ανανεώσιμο. Στο πιο μετά παιχνίδι μπορείς ουσιαστικά να βρεις κι άλλο flint, αλλά για αρχή είναι ότι βρίσκουμε κάτω και ότι θα σπάσουμε από πέτρες, τις οποίες δεν έχουμε βρει ακόμα. Και εδώ έχουμε κάτι ακραίο. Μας χτυπάνε αυτά. Όχι. Crank thing. Λοιπόν, τρικετάκι. Τρικετς νομίζω υπάρχουν στο παιχνίδι μόνο μέσα για να. Α, γούρνω σπίτι στο μεταξύ, έτσι εδώ ανέφερα ποτέ. Οι trinkets υπάρχουν απλά νομίζω για να τα δώσεις στον βασιλιά. Γιατί υπάρχει γουρνό βασιλιάς εδώ πέρα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Για να δούμε τι κάναμε. Εξερευνήσαμε το πάνω. Ωραία, ας πάμε από εδώ. Τα δίνεις λοιπόν στον βασιλιά και σου δίνει gold. Το οποίο δεν με χάλαγε να βρω επίσης. Λίγο-λίγο. Όπως το συζητάμε. Περισσότερο αυτό το game το έχω παίξει. Μια άλλη εκδοσή του που λέγεται Don't Start Together. Που δεν παίζει μόνο, παίζει και με παρέα και με άλλα άτομα. Και είναι όντως λίγο διαφορετική εκείνη η έκδοση. Όχι στα γραφικά και σε αυτά τα απλά πράγματα, αλλά στο ότι. Εκεί πέρα, ας πούμε, οι enemies, οι αντίπαλοι είναι πολύ πιο δυνατοί. Δύο φορές πιο δυνατοί ουσιαστικά. Εδώ αφήσαμε στη μέση πράγματα, αλλά υποθέτω πως. Το μαύρο κομμάτι είναι. Σημείο που δεν έχουμε εξερευνήσει, αλλά εφόσον έχουμε πάρει περιμετρικά, ξέρουμε λίγο πολύ τι είδους περιοχή είναι εδώ πέρα, δεν θα χάσουμε άλλο χρόνο. Ωραία. Εντάξει, θα πάω από πάνω μια σκήμα εδώ πέρα. Γεια. Yeah. Oh, το πέτυχα πρώτη φορά. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Και νομίζω είχα δει ένα τύπου στρατηγική. Για να το καταφέρεις αυτό, αλλά να έχεις και δεύτερο άτομο που να σου τρομάζει το κουνέλι από την ανάποδη και ενίγονται τέτοια πράγματα. Αλλά, nice. Έχουμε και κρέας, λοιπόν. Τώρα εδώ με μπερδεύεις, δεν ξέρω πού να πάω, πάνω από κάτω. Αν χτυπήσουμε τα μπίφαλος, ή όσοι έχουν τη φαϊνή ιδέα. Οκ, τα γουρνιά μπαίνουν μέσα. Και άλλο τρινκέτ, τι ακραίο είναι αυτό. Ring thing. Ring ring.
Άλλο πράγμα τώρα. Δεν σηκώνουμε λοιπόν λουλούδια. Γιατί τι κάνουν τα λουλούδια όταν τα σηκώσεις? Τώρα όπως θα δείτε στο σημείο που είναι το μυαλό, το δικό μου, δείχνει ένα βελάκι προς τα κάτω, που σημαίνει ότι μου πέφτει το sanity. Αυτό είναι κακό γιατί όταν φτάσεις αρκετά κάτω στο sanity, σου ψιλοτελειώνει, όπως λίγο πολύ συμβαίνει με την πείνα που έχω, ο παίκτης αρχίζει να βλέπει φανταστικά πράγματα, τις σκιές που έλεγα νωρίτερα, στην αρχή του επεισοδίου. Και αυτό δεν είναι καθόλου καλό γιατί αρχίζουν και σου κάνουν επιθέσεις και άντε να ξεφύγεις μετά από αυτό το πράγμα. Αλλά anyway, τι σημαίνει λοιπόν με τα λουλούδια? Όταν μαζεύεις λουλούδια, για κάποιο λόγο, επειδή είμαστε χαροποί και καλά παιδάκια, μας ανεβαίνει το sanity. Οπότε καλό είναι να αφήσουμε τα λουλούδια κάτω. Επίσης δεν ξαναβγαίνουν τα λουλούδια, παρά μόνο την άνοιξη. Οπότε τα χρησιμοποιούμε έτσι σιγά σιγά. Λοιπόν, εδώ είναι τα πουλάκια μας. Δεν ασχολείσαι, ο ένας βαράει κιόλας ηλεκτρισμό από μακριά. Οπότε δεν μπλέκεις πολύ. Μου φαίνεται θα βάλω μια φωτιά αυτό το βράδυ. Διότι, όπα, αυτό είναι καλό, αυτό είναι σημάδι για άμα θες να κυνηγήσεις ένα ελεφαντάκι που έχει τέλος πάντων. Λοιπόν, θέλω να περάσει και η ώρα, αλλά δεν θέλω και να περάσει. Κατεβαίνουμε πάλι προς τα κάτω και πάμε και δεξιά. Λοιπόν, φωτιά, φωτιά, φωτιά. Φωτιά. Εδώ. Και τι κάνουμε με τη φωτιά? Παίρνουμε τα seeds. Μαγειρεύεις, γιατί δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις. Τρώμε, ανεβαίνει το κίτρινο. Δεν μας χάλασε. Έχουμε λίγο κρεατάκι από το κουνέλι. Ας κάνουμε και τα μπέρις. Αυτή είναι η τροφή ουσιαστικά που θα έχουμε για λίγο μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε ένα camp δικό μας, ώστε να μπορούμε να μαγειρεύουμε και να φτιάξουμε πράγματα να δημιουργήσουμε. Μέχρι τότε θα τρώμε ό,τι βρίσκουμε από εδώ και από εκεί. Γιατί εντάξει, δεν υπάρχουν πιο πολλές επιλογές. Το πολύ σημαντικό βασικά... Καλά, εντάξει. Λοιπόν, πολύ σημαντικό είναι, μέσα στο βράδυ, να μην χάνεις ώρα. Πρέπει να κάνεις πράγματα. Μπορώ να βάλω και σε πράγματα φωτιά, αν έχετε την απορία, γιατί μόλις το είδα. Να, εδώ λέει light. Τα βάλεις φωτιά, τελείωσε. Κάει κάνει για πάντα. Κάτι ακούω περίεργο. Α, είναι τα δίκαια. Είναι τα mechanics, εκεί τα robots. Λοιπόν, ξυπνάνε τα μπίφαλος, περνάμε. Δεν χάνουμε χρόνο, πάμε απευθείς για εξερεύνηση. Γιατί όσο περνάνε οι μέρες, είναι εναντίον μας. Είναι εναντίον μας γιατί θα έρθει ο χειμώνας και δεν θα έχουμε ένα σκουφάκι να φορέσουμε. Ας πάρουμε κανένα seed. Ανεκοίπ. Ωραία. Λοιπόν, ας δούμε. Θα το κρατήσω και άλλη μια νύχτα γιατί παιδιά εντάξει. Εμένα μου αρέσει, θέλω να παίξω. Για πάμε. Λίγο πολύ πράγμα εδώ. Φίλος γουρούνης. Τα γουρούνια είναι φίλοι μας. Μα την Παναγία, είναι αληθινό αυτό. Και δεν μιλάω για τον μπέικον. Κοίταξε εδώ, θα φέρουμε την αράχνη. Ψήσου να έρθεις. Ψήσου. Ωραία. Και έρχεται ο φίλος μας εδώ και λέει Roar, καλησπέρα. Και τις παίζουν μεταξύ τους. Εγώ στο μεταξύ μπορώ να μαζεύω το grass μου, μπορώ να πάρω το manure εδώ πέρα. Μπορώ να το δώσω και γάμια. Όπα. Σε μένα ήρθες ρεαλίτη, επειδή σου έκανα μία έτσι. Πάρτα. Παίρνεις το meat. Τέλος. Έφυγες. Συνεχίζουμε εξερεύνηση. Λοιπόν, πάμε στα πάνω να δούμε τι έχει αυτός ο τόπος. Να δούμε τι πιάνει, τι ζάρια ρίχνει. Και άλλη αραχνοφολιά. Μας αρέσουν οι αραχνοφολιές, μας χαλάνε. Μπορεί να φαίνονται επιθετικές και μετά είναι ακόμα πιο επιθετικές. Αλλά είναι μια καλή πηγή φαγητού. Το monster που μας έδωσε δηλαδή είναι και καλά, είναι
όχι spoil, σε φάση χαλασμένο δεν τρώγεται, αλλά επειδή είναι master beat μας δίνει κάποιες αρνητικές συνέπειες όταν το τρως. Αντί να σου ανέβει λοιπόν το hunger, πέρα από το να σου ανέβει το hunger βασικά, σε κάνει να χάνεις λίγη ζωή. Λοιπόν, αυτό μου αρέσει το πράγμα που βρήκα. Φτιάχνω ένα pickaxe. Θα συνεχίσω αυτό που λέω, μισό λεπτό. Λοιπόν, σπάμε την πέτρα. Παλικάρια. Και μαζεύουμε πετραδάκι για τα σένα. Λοιπόν, έχει και αρνητικές συνέπειες λοιπόν. Εκτός από το ότι σου δίνει ναι μεν την ξεπίνα σου, ότι σε ξεπινάει, σε χορταίνει. Άλλο πράγμα που κάνει είναι ότι χάνει ζωή, επειδή είναι monster meat και δεν είναι φυσιολογικό κρέας. Οπότε, ναι μεν συμβαίνει αυτό, αλλά αν το μαγειρέψεις με μερικά berries, λένε οι φήμες, ότι γίνονται και οφτέδες. Και άμα γίνουν και οφτέδες, ουέ και αλίμονο. Λοιπόν, θα ήθελα πολύ να καθίσω εδώ πέρα για να παίξουν λίγο ξύλο μεταξύ τους, αλλά θέλω να περιπλανηθώ. Σαν πολύ περιπλανόμενο με στην ερημιά, με στη μοναξιά, δυνατό άλλο πια. Πολύ αράχνη εδώ. Biome λοιπόν εδώ πέρα, με πολύ δέντρο, κάμποση αράχνη και μερικά γουρούνια. Δεν ξέρω για πώς θα το κάνω, άμα θα... Nice. Άμα θα το κάνω όλο το χάρτη πριν κάνω το base, γιατί βλέπετε εδώ αφήνουμε ένα τεράστιο κενό που μπορεί να είναι μερικά πραγματάκια χρήσιμα. Εντάξει, μπορεί να ξέρουμε το layout, ας πούμε, του map, αλλά εντάξει. Δεν μπορείς να χάνεις και τόσα πολλά πράγματα. Λοιπόν, αυτά δεν μ' αρέσουν πολύ που τα έχω πάνω μου. Ναι, μεν είναι καλά και θα μου δώσουν χρυσό, αλλά δεν έχω πολύ χώρο. Και μόλις βρήκαμε δεύτερο wormhole. Τώρα, ουσιαστικά, όπως είπα νωρίτερα, μπορεί το πρώτο wormhole που το βρήκα εδώ πέρα να σε μεταφέρει απευθείας εδώ. Το οποίο δεν κάνει ιδιαίτερη δουλειά μεταξύ μας. Αλλά αν σε πηγαίνει κάπου αλλού, έχεις δύο wormholes εδώ πέρα για να χρησιμοποιείς και να τηλεμεταφέρεσαι χωρίς πρόβλημα. Άλλο πράγμα, παιδιά. Στα δρομάκια τρέχουμε πιο γρήγορα. Το λέω. Το αντιμετωπίζει το παιχνίδι βασικά σαν να το παρακολουθεί κάποιος ο οποίος δεν έχει ιδέα και δεν μου φαίνεται κακή ιδέα αυτή. Για όσους δεν γνωρίζουν, εντάξει, θα πω μερικά... Δεν μπορείς, τι πετάμε? Τρώμε το seed, παίρνουμε τον berry. Αυτό το έχω κάνει, αλλά είμαι βλάκας, το πήγα γύρω-γύρω. Ας πάμε προς τα κάτω, Πάμε προς τα κάτω να διανυκτερεύσουμε κάπου στην κάτω πλευρά. Seed δεν μπορώ να πάρω άστο. Το δρομάκι μας κορόιδεψε. Τι πράγματα γίνεται λοιπόν στο Don't Starve για αυτούς που δεν έχουν ιδέα και που λένε τι είναι αυτό που μας δείχνεις πάλι. Βρε διάολε. Τι πράγματα συμβαίνουν. Όταν παιδιά μπαίνει ο χειμώνας, τα πράγματα είναι άσχημα. Παίζει κρύο, παίζει πολύ ζέστη το καλοκαίρι, παίζουν σοβαρά bosses, τα οποία έρχονται και σου διαλύουν όλη τη βάση. Μπορεί να έχεις φτιάξει πράγματα, να ασχοληθώ για 20 μέρες να φτιάξω πράγματα και να έρθει το boss και απλά να τα καταστρέψει όλα γιατί έτυχε να γίνει έτσι ή γιατί έκανα εγώ ένα μικρό λάθος, το οποίο είναι πολύ κακό αυτό, πολύ κακό αράχνες. Εντάξει, προσπεράσαμε. Τέλος εδώ, τέλος. Ωραία. Ναι, λοιπόν, μπορεί να συμβεί αυτό και να απλά να πεθάνεις. Ή έρχονται κάποια σκυλάκια. Πώς το είπα έτσι. Έρχονται κάποια σκυλάκια. Ανά κάποιες μέρες. Τύπου μπορεί να είναι 10 σκυλάκια, ας πούμε. Οπ, Flint. Άστο, δεν ασχολούμαι με αυτόν. Αυτή είναι η τύπη που έλεγα πριν ότι μπορείς να τους πετάξεις πέτρα για να πάρεις το κρεατάκι. Είναι καλή περίπτωση. Που το είδαμε και το ξέρουμε. Ναι λοιπόν. Για πάμε παρακάτω. Έχουμε λίγη ώρα ακόμα. Πρέπει να ασχοληθώ σίγουρα να φτιάξω ένα φακό που πιστεύω ότι έχω. Και εντάξει, λίγο αυτό αποδεχτείτε το ότι θα λέω φακό το torch.
Λογικά. Για πάμε, για πάμε. Προσπαθώ επίσης να... Α, για κάτσε, για κάτσε. Εδώ έχουμε λίγη δουλίτσα. Σταυροδρόμι. Βραβροστρόμι. Εδώ, δεν προλαβαίνω και κάπου αλλού. Τόρτς, ή φωτιά κανονική. Θα βάλω μια φωτιά, αντε με πείσατε. Έρε, με πείσατε. Λοιπόν, για χτίστη. Παπ, φωτίτσα, είμαστε κομπλέ για τη νύχτα. Άμα να ρωτήσεις τι γίνεται άμα δεν βάλεις τόρτς ή campfire. Έχεις πρόβλημα μεγάλο. Όχι εσύ που ρωτάς. Έχεις πρόβλημα μεγάλο, αυτά σημαίνουν τα πράγματα. Ουσιαστικά πεθαίνεις. Άμα δεν έχεις φως το βράδυ, δεν είναι απλά ότι σου πέφτει το sanity όπως μου πέφτει ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή. Είναι ότι... είναι ότι ουσιαστικά σε χτυπάει ένα αόρατο πράγμα που λέγεται Charlie και που έχει σχέση με το lore του παιχνιδιού. Και πεθαίνεις επί το... Οπότε τέλος, GG αυτό ήταν. Μόλις χάσεις δεν έχει εντάξει κάνω κάτι, ξαναγίνεται. Έχασες, ξέρω εγώ. Είναι τελειωμένο αυτό. Λοιπόν, θα το αφήσω εδώ το επεισόδιο. Ελπίζω να σας άρεσε, ήταν εισαγωγικό. Στις επόμενες μέρες θα δούμε πιο ιδιαίτερα πράγματα. Έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει στο παιχνίδι. Θα χτίσουμε και μία βάση στα σίγουρα. Θα υπάρξουν κυνήγια τώρα με αράχνες ιστορίες περίεργες. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν υπάρχει σχόλιο, κάτι, φίλε, τα λες λάθος, φίλε, τα λες ωραία, comment section από κάτω. Υπάρχει πράγμα να σχολιάσετε. Like άμα θυμηθεί κανείς, λέω εγώ τώρα. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.